Και φεύγει ο Κωνσταντίνος και στη θέση του έρχεται η Μαρίνα Χαραλάμπους. Γεια σας, αγαπημένοι μου, πώς είστε. Καλέ, το έδωσε χρώμα. Φούξια είναι, παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε προς την Αφρική για να δούμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αφού λοιπόν βρήκαν ένα διαμάντι αξίας, όπως υπολογίζουν, 90 εκατομμυρίων δολαρίων. 2.500 καράτια, παιδιά. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι στον κόσμο. Υπερβολικά όμορφο. Αυτό είναι. Αυτό είναι, το βλέπουμε και στη φωτογραφία. Ζυγίζει 500 γραμμάρια, δηλαδή νομίζω. Μισό κιλό. Μισό κιλό. Φοράει πάνω στο δάχτυλο να μπει έτσι. Ωραίο μονόπετρο. Ναι, το 2.500 καράτια. Το ένα καράτι είναι το 1/5 του γραμμαρίου, οπότε δια 5-500 γραμμάρια. Πόσα πολλά ξέρεις, λοιπόν. Έχω πάρει μονόπετρα. Άστο. Εσύ. Συγγνώμη. Σαν τον εαυτό του. Για μένα. Για εξηγήσου λίγο, συγγνώμη, πόσα μονόπετρα έχεις πάρει, Λάμπρο μου. Τίποτα, κάτι κοιτάω εγώ του κύριου. Για πες λίγο. Τίποτα, ούτε καν. Κοιτάς και την καθαρότητα του διαμαντιού. Κοιτάω αρχικά το βάρος, να είναι έτσι ωραίο. Και να είναι φτηνό. Για το χέρι έτσι. Για να είναι φτηνό σημαίνει ότι δεν είναι και το ξέρεις. Ναι, για πες. Έτσι, όχι, όλα καλά, Μαρίνα. Όλα καλά, λοιπόν, Μαρίνα. Για Μαρίνα, έχεις θαυμαστεί. Μαρίνα, έχεις θαυμαστεί. Μου στείλε τώρα μήνυμα, να ξέρεις. Πολύ χαίρομαι. Του αρέσεις πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι. Ας πάρει ένα διαμάντι να έρθει. Λοιπόν, από 40 μέχρι 90 εκατομμύρια, λοιπόν, υπολογίζουν την αξία του ακατέργαστο και όταν κατεργαστεί θεωρούν ότι μπορεί να φτάσει και τα 220 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία του κάτι πάρα πολύ έτσι εξωπραγματικό. Να σας πω ότι το ανακάλυψε ένας μηχανικός ενώ ήταν στο ορυχείο και στην Μποτσουάνα στην Αφρική και πήρε το διευθυντή του και δεν το πίστευαν όταν του έλεγε τι έχει βρει μπροστά του και μόλις το είδανε. Το βλέπουμε και στα πλάνα. Το σοκ λοιπόν που ένιωσε ο διευθυντής του ορυχείου μόλις το ανακάλυψα. Ωραία. Να πάμε στο καλά. Ποια περιοχή είναι, είπαμε. Να πάμε να ψάξουμε κι εμείς. Στην Μποτσουάνα είναι. Στην Μποτσουάνα. Ελπίζουμε να είναι όντως αυτή η αληθινή ιστορία γιατί έχουμε ακούσει για ματωμένα διαμάντια εκατομμυρίων. Σε διάφορες περιοχές εκεί της Αφρικανικής Ηπείρου και να είναι πραγματικά αυτό το ωραίο story που μας είπες. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο story και από τα αγαπημένα σου. Δεν θα μπορούσα τελευταία ημέρα που είσαι εδώ να μην σου πω τι συμβαίνει με αυτό το ζευγάρι. Τα ξαναβρήκανε. Όχι, δεν τα ξαναβρήκανε. Λοιπόν, μία συνάντηση έγινε πριν λίγες μέρες στα γραφεία, στα κοινά γραφεία που έχουν, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει μία εταιρεία παραγωγής και βλέπετε τις μοναδικές έτσι φωτογραφίες που βρήκαν οι παπαράτσι. Και θέλω λίγο να αναλύσουμε, γιατί βλέπουμε δύο πολύ διαφορετικά πλάνα. Για βάλε την πρώτη φωτογραφία. Λοιπόν, βάλτε λίγο την πρώτη φωτογραφία που βλέπουμε. Εδώ. Είναι ο Ben Affleck. Side-eye. Αποχώρησε 30 λεπτά μετά από την ώρα που έφτασε εκεί η Τζένιφερ Λόπες. Τον βλέπουμε η αλήθεια να είναι λίγο στεναχωρημένος, θα πω εγώ. Εκνευρισμένο θα λέω. Και εκνευρισμένος. Ή εγώ τον βλέπω νισταγμένο και πεινάει. Πάει να φάει δύο παιδιά, τι είναι. Λοιπόν, ο καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Σύμφωνα λοιπόν με τα ξένα μέσα και τις πληροφορίες που είχαν, ήταν μια τυπική συνάντηση για κάποιους όρους που είχαν να συζητήσουν για το διαζύγιο. Η Τζένιφερ Λόπες όμως μετά από εκεί έφυγε χαρούμενη και πήγε για, έτσι, για μεσημεριανό με τη μητέρα της. Ο Μπεν δεν ξέρουμε που αγνοείτε. Πήγε. Όχι. Λοιπόν, να δώσουμε μια συμβουλή στον Μπεν. Εδώ τι πίνει τσίπουρο. Γιατί να ακούσει. Ναι. Σαν να πίνει τσίπουρο. Να φοράει γυαλιά ηλίου. Ο Μπεν, δηλαδή η Τζένιφερ Λόπες μπορεί να ήταν και αυτή τσαντισμένη, αλλά με τα γυαλιά και το μακιγιάζ και τα μαλλιά το δεν φαίνεται. Σόνις, ο Μπεν επειδή είναι άντρας και είναι απλός, καταλαβες. Τρέχουν οι παπαράτσι και λένε ότι αυτό είναι ο χειρότερος. Το βλέμμα στην αρχή είναι σκοτώνω άνθρωπο. Τι λες τώρα κι εσύ. Είναι. Ναι. Νομίζω ίσως κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή τη συνάντηση για τον Μπεν. Για τον Μπεν. Βέβαια η αλήθεια μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις εκφράσεις, οπότε μπορεί να ήταν και όλα καλά και απλά να είχε τη συγκεκριμένη εκφράση. Αυτό είναι το γλυκό του ύφος. Ισχύει. Το έχουμε δει το γλυκό του, αγαπημένη μου Μαρίνα. Μας το έδειξες την προηγούμενη φορά, ναι, που συζητούσαμε πάλι για τον Μπεν. Μες τι χαρά ήταν. Σημασία έχει ότι μπορούν να συναντηθούν και χωρίς δικηγόρους και να είναι καλά. Πολύ σημαντικό ότι βρέθηκαν λοιπόν στα γραφεία. Τάμπα, χάσαν δύο χρονάκια τώρα, πήγαινε έλα. Για πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα ερωτευμένο ζευγάρι, στην Katy Perry λοιπόν και στον Orlando Bloom. Έδωσε μια συνέντευξη στο podcast Call Her Daddy και αποκάλυψε κάποια μυστικά στη σχέση τους. Όπως είπε λοιπόν η ίδια, έτσι σεξουαλικά της αρέσει πολύ και την ανάβει, θα βάλω εισαγωγικά, Orlando Bloom όταν πλένει τα πιάτα. Στα αλήθεια το τώρα. Περίεχα... Δεν έχουν πλυντήριο. Περίμενε, δηλαδή. περίμενε. Αυτό είναι, έχουμε με περισσότερες λεπτομέρειες ναι, γι' αυτό. Όπως είπε η ίδια λοιπόν. Αν φοράει ρούχα όταν τα πλένει, ρε αγάπη μου. Δηλαδή... Α, όχι, αυτό δεν μας το αποκαλύψει. Μαριάντα. Μαριάντα. Αλλιώς θα μπορεί να σου αρέσει να βλέπεις τον σύντροφό σου να πλένει. Και είναι και
πιάτα και να σου. Σε διεγείρει το ότι είναι ο νοικοκύρης. Αλλιώς Μαρίνα, είπε. Γιατί να μην βάζει σκούπα να κάνει τα μπαλκόνια που μπορεί να πει. Μαρίνα, είπε αν διεγείρεται με το σφουγγάρισμα, διεγείρεται με το ξεσκόνισμα. Με τα πιάτα. Λέει, όταν κατέβω τις σκάλες και δω ότι ο Ορλάντο έπλυνε όλα τα πιάτα, τον επιβραβεύω με κάποια ερωτικά παιχνίδια. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι θέμα της δουλειάς, παιδιά. Δεν είδατε που βιαστήκαμε. Δεν είναι η εικόνα, δεν τη διεγείρει η εικόνα. Τη διεγείρει το ότι είναι νοικοκύρης. Όχι ρε παιδιά μόνο αυτό. Ματώνησε για τα πιάτα συγκεκριμένα. Είναι και το ενδιαφέρον να μην την κουράσει. Να πλύνει δεν τα πιάτα. Δεν θα έχουν καμία βοήθεια. Ναι, να σου πω κάτι. Κι εγώ, ας πω να πάει στο σπίτι. Ναι, ναι. Ο Τάσο όντως έχει πλύνει τα μη πιάτα. Μη μας παραλυγείς εσένα με την κέντρα. Όχι, πρέπει να το πω. Γιατί είμαστε το ίδιο. Όταν βλέπεις το αγώ, τον αντρούλη σου να έχει πλύνει τα πιάτα. Ή να κηρύξει ένα σκηνή. Περίμενε. Όταν το βλέπουμε πιγκάλ, κάτι την πιάνει. Όταν το βλέπουμε δυσκολεύομαι. Μισό. Έχει πλύνει τα πιάτα, έχει ρίξει ένα σφουγγάρισμα, έχει αυτό. Και πας και εσύ και του λες, έλα αγάπη μου τώρα εδώ. Το... Καλά, δεν γίνεται έτσι, όχι. Γιατί υπάρχει ένα παιδί. Δεν γίνεται έτσι, γιατί υπάρχει ένα παιδί. Αλλά το βάζει στο καταλαβαίνω όμως την Κέιτ Πέρι που έλα, σου λέει ότι μου. Μπορεί να με διεγείρει. Έλα εδώ αγάπη μου, σου έχω σημειώσει κάτι να δεις. Εδώ. Αυτό είναι, είναι τρόπος επιβράβευσης για να εσείς, θέλει να τα κάνει. Πιάτο, μπαλκόνια, ό,τι εγώ ντρέπομαι. Θυμάμαι τώρα την έρευνα που διαβάζαμε το πρωί. Το πρωί διαβάζαμε μία τέλεια έρευνα, τέλεια. Θα την πω, μην την πεις. Όχι, όχι, θα την πω. Μην την κάψεις. Δεν είμαστε εδώ για την έρευνα, αφήστε την άπειρα. Εγώ κάνω τζάμια καλά. Μπορεί να σε επιβραβεύει η σχέση σου. Δεν θα απαντήσω. Έτσι. Δίνουμε ναι, παραδείγματα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε χρόνο και για το επόμενο. Όχι, γρήγορα, να μην το πει. Είπαμε όχι, όχι, δεν το πει. Όχι, Μαρίνα. Όχι, Μαρίνα. Θα μας το πεις μετά στο γραφείο. Θα μας το πεις στο γραφείο μετά. Αύριο, Δευτέρα. Είναι ερωτική σε αυτές, όχι. Όχι, όχι. Φιλάκια, Μαρίνα, ευχαριστούμε πολύ.